Πάμε στα νοσοκομεία. Πάμε. Ένα θέμα που συζητούσαμε και προχθές, όταν ήρθε η είδηση αυτή, λέμε τι έγινε, για ποιο λόγο τώρα. Mm-hmm. Ένας τύπος βγήκε στο νοσοκομείο της Άρτας, ένα ψαλίδι, mm-hmm. και απειλούσε δεξιά-αριστερά. Και ο αστυνομικός τον ανακοινοποίησε. Πυροβόλησε στον αέρα ο άνθρωπος. Νοσοκομείο. Πάμε στο Μιχάλη τον Γιαννάκο να τον καλημερίσουμε, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό βιώνουν ναι. πολύ συχνά δυστυχώς οι συνάδελφοί τους στα νοσοκομεία. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Ναι, μας το είπε και η κυρία Αυγέρη χθες. Που έχει καταγγελίες όντως εντός νοσοκομείων κατά νοσοκομειακών. Ναι. Με απειλές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία είναι ξέφραγα αμπέλια. Δυστυχώς. Δεν μας φτάνει η κούρασή μας. Έχουμε και βιοπραγίες σε βάρος του προσωπικού από τον κάθε ΝΤΑΗ που επισκέπτεται το νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς δεν είμαστε ταχυδακτυλουργοί να εξυπηρετούμε τους ασθενείς αμέσως στα επίγοντα, γιατί εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά βίας. Δεν είμαστε θαυματοποιοί να μπορούμε να σώσουμε όλους τους ασθενείς από το θάνατο. Αυστηροποιήθηκε το άρθρο του ποινικού κώδικα, το σχετικό, το 169, με πιο βαριές ποινές για αυτούς που προκαλούν βία στα νοσοκομεία. Σε δύο χρόνια χωρίς αναστολή, έτσι δεν είναι? Ναι, και όμως, κύριε Στάθη, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Τα επεισόδια συνεχώς γίνονται όλο και περισσότερα. Αυτός τώρα τι πήρε ψαλίδι και άρχισε να απειλεί τον κόσμο, το έβαλε στο μαχί, στο λαιμό του νοσηλευτή. Να θυμηθείτε όμως πριν από δύο εβδομάδες είχαμε στην Κόρινθο αποτύχει διγκλήτωση ένας εκαβίτης. Mm-hmm. Ακριβώς έξω από τα επίγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου. Το σώσαν οι συνάδελφοί μας. Και τώρα προχθές τα μεσάνυχτα είδαμε στο νοσοκομείο της Άρτας έναν ασθενή που νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική με ψυχιατρικά προβλήματα, παρότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους και βρέθηκε ότι έχει πρόβλημα, αποφασίσαν να τον νοσηλεύσουν στο ισόγειο της πνευμονολογικής κλινικής με παθολογικά προβλήματα. Αυτός τα μεσάνυχτα σε διέγερση χτύπησε την αποκλειστική, άρχισε να τρέχει στους διαδρόμους, χτύπαγε όποιον έβρισκε μπροστά του, πήγε στα επίγοντα, πήρε ένα ψαλίδι, άρπαξε το μοναδικό σεκιουριτά, έβαλε το ψαλίδι στο λαιμό του. Για φανταστείτε τώρα, ο σεκιουριτάς παραιτήθηκε, θέλει να παραιτηθεί, να φύγει από το νοσοκομείο, δεν θέλει να ξαναπάει. Ήρθε η αστυνομία, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για να μπορέσει να το συλλάβει. Τρόμαξαν οι ασθενείς, το προσωπικό, ναι. το προσωπικό της βάρδιας από τις κλινικές που πέρασε αυτός ο ασθενής έφυγαν τρομαγμένοι, άλλαξαν βάρδια, τους άλλαξε η διοίκηση. Φανταστείτε λοιπόν τι σκηνικό τρόμου πέρασαν εκεί οι ασθενείς και το προσωπικό. Άστε. Και αν μας αξίζει να ζούμε τέτοιες καταστάσεις και καλά, να μην λαμβάνουμε. Σε καμία δουλειά, σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει αυτό. Πολλό μάλλον στις ιδιαιτερότητες που έχουν η δικιά σας δουλειά τώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μην ξεχάσουμε, γιατί έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Και ξέρετε αυτό που λέγατε για το ξέφραγα μπέλι στα νοσοκομεία. Κύριε Γιαννάκο, αυτό που λέγατε ξέφραγα μπέλι στα νοσοκομεία. Έχουμε καταγγελίες πολλών εδώ πέρα ασθενών. Όπου μπαίναν μέσα κανονικά, τους κλέβανε κανονικά λεφτά. Κανονικότατα. Και σε νοσοκομεία εδώ κεντρικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουν κλέψει ιατρικά μηχανήματα. Ευχαριστώ. Όχι μόνο λεφτά. Σωστό. Αφού υπάρχει μόνο ένας φύλακας βράδυ και κανένας για όλο το νοσοκομείο. Ζητάμε καλύτερη φύλαξη. Ζητάμε από τις διοικήσεις να κάνουν οι ίδιες μηνύσεις. Τι λένε οι διοικήσεις? Πάτε εσείς που φάγατε το ξύλο να κάνετε μήνυση σε αυτούς τους νταΐδες. Ποιος πάει από εμάς να κάνει μήνυση όταν στοχοποιείται και πρέπει να πληρώσει και τα δικαστικά έξω? Πλέον είναι αυτεπάγγελτο με τη νέα διάταξη του ποινικού κώδικα? Ναι, αυτό πρέπει να γίνεται. Η διοίκηση είναι αυτεπάγγελτο. Αυτό... ή αυτεπάγγελτα να γίνονται όλα αυτά. Αυτό προβλέπει ο κώδικας πλέον. Και να μην επιλέγεται το προσωπικό. Αυτό προβλέπει ο κώδικας, η αλλαγή που έγινε αυτό τώρα. Αυτό προβλέπει. Αλλά να εφαρμοστεί όμως. Θα εφαρμοστεί, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Κύριε Γιαννάκο, για να κλείσω. Μιλάτε τώρα, γιατί έχουμε δει πολλούς νόμους να μην εφαρμόζονται. Καλά, οι περισσότεροι. Εντάξει, μα πλέον δεν είναι. Επαφίεται στην αστυνομία. Γίνεται το περιστατικό ναι. της αστυνομία, επιλαμβάνεται αυτομάτως. Αυτό ναι. Ωραία. Να μην το εφαρμόσει. Τι τώρα, τι θα συμβεί με αυτόν τον ασθενή? Είναι ψυχιατρικά ασθενή. Το πολύ πολύ αντί για την παθολογική κλινική, την πνευμονολογική, να νοσηλευτεί στην ψυχιατρική. Το ζήτημα είναι ότι μπορούσαν να σκοτωθούν συνάδελφοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστό, σωστό. Φρουρούμενο όμω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο πρωτοσέλιδο, με το ζόρι στα επιπληρωμή χειρουργία. Το πρωτοσέλιδο, ενώ με για τα απογευματινά χειρουργία. Και λέει ότι είναι θλιβερό ο απολογισμό των πρώτων 20 ημερών. Εσύ έχετε εικόνα, γιατί εδώ βλέπω ότι λέει ναι. βάζουν εκτός λίστας κόσμο μέσα. Μέσα και είναι το κακό σαμός. Και αποδομούνται, λέει, οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για τον νέο θεσμό που μετατρέπει την περίθαλψη σε εμπορική συναλλαγή. Καλά, αυτό είναι πολιτικό σχόλιο, αλλά στην ουσία λέει ότι δεν είναι όπως το είχαμε ακούσει το θέμα.
Ακούστε. Υπάρχουν 30.000 ασθενείς με τις επικαιροποιημένες λίστες από το Υπουργείο Υγείας και από τα νοσοκομεία που περιμένουν πάνω από ένα χρόνο να δημιουργηθούν. Τώρα που γίνονται οι κλήσεις για τα απογευματινά, βλέπουμε ασθενείς να περιμένουν από το 2016 να χειρουργηθούν, δηλαδή πάνω από 8 χρόνια. Και τι γίνεται τώρα με τα απογευματινά χειρουργεία? Επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές, που αν λειτουργούσαν δεν θα είχαμε λίστες αν είχαμε προσωπικό. Γίνονται μερικά χειρουργεία, θα έλεγα περισσότερο επικοινωνιακά, παρά για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Διότι χειρουργούνται ασθενείς οι οποίοι έχουν χρήματα και μπορεί να μην είναι καθόλου στις λίστες ή να περιμένουν μόνο μερικούς μήνες. Πού είναι λοιπόν ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεφορτώσουν τις λίστες, θα χειρουργηθούν οι ασθενείς που περιμένουν χρόνια? Πού είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που έλεγαν ότι θα κάνει τα πρώτα 50.000 χειρουργεία δωρεάν? Ναι, πού είναι αυτοί αυτό? Που περιμένουν πάρα πολύ καιρό στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν, μας είπαν ότι θα αρχίσει 1η Απριλίου. Που πότε είχαν πει ότι θα αρχίσει? Ότι αρχίζει πλέον από 12 το Ταμείο. Ναι. Άρχισαν από 12 Μαρτίου και για παράδειγμα στο Παπαγεωργείο έγιναν μόνο 29 χειρουργεία και περιμένουν 9.000 ασθενείς. Και τα μισά από αυτά τα χειρουργεία δεν ήταν εκτός λίστας. Ποτέ δεν τελείωσε. Ποτέ δεν τελείωσε αυτή η λίστα. Ποτέ. Άρα λοιπόν να προσλάβουμε προσωπικό, να δώσει κίνητρα το κράτος. Ακούστε, η κυβέρνηση τι έχει πει τώρα? Για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Και με αυτό να κλείσουμε. Εγώ χρήματα δεν έχω να δώσω στο προσωπικό για να μην φεύγει από τα νοσοκομεία, να πηγαίνει. Άρα χειρουργείτε και απόγευμα να ανεβάσετε τα πράγματα. Θα πρέπει τα χρήματα αυτά να τα πληρώνουν οι ασθενείς. Όμως αυτό δεν είναι εθνικό σύστημα υγείας. Τα χρήματα, τα κίνητρα θα πρέπει να τα πληρώνει το κράτος για να εξασφαλίζει στους ασθενείς ίσες ευκαιρίες. Λοιπόν, να είστε καλά. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πολύ.